Στα ορμητικά νερά του Παμίσου έγινε το πρωί ο καθιερωμένος καθαγιασμός των υδάτων, αμέσως μετά τη θεία λειτουργία στη Μεσίνη. Θαραλέοι κολυμβητές βούτυξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού, αψηφώντας τον κίνδυνο να παρασυρθούν. Κάποιοι μάλιστα μη λαμβάνοντας κανένα μέτρο ασφαλείας, με συνέπεια να τους παρασύρουν τα ρέματα και να βγουν με αρκετούς μόλοπες, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν δεθεί με σινιά και ήταν πιο τυχεροί. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει φώτιση, να ειδικά σε εμάς που ασκούμε κάποια διοίκηση, να μας φωτίσει, να κάνουμε σωστές πράξεις και ενέργειες, να κοιτάξουμε τους ανθρώπους μας πάνω απ' όλα. Το κοινωνικό κομμάτι είναι αυτό που θα πρέπει να δώσουμε το βάρος και όλος ο κόσμος και όλη η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση να κοιτάξουν τους συμπολίτες μας. Η σημερινή είναι μέρα επιφώτισης. Επιφεύχομαι στον καθένα να είναι σωματική, ψυχική, πνευματική, σίγουρα ενωτική. Έχουμε πει ότι η αυτοδιοίκηση είναι η τέχνη του φικτού. Αν προσπαθούμε όλοι μαζί, όλα θα γίνουν καλύτερα. Και για την πατρίδα μας, λοιπόν, έρθει επιφώτιση σε όλο τον κόσμο, φυσικά για τα καλύτερα. Το τοπικό συμβούλιο Μεσίνης, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία και να έχουμε φώτιση. Να πάνε όλα καλά. Αυτός που έπιασε τον Σταυρό ήταν ο Δημήτρης Γάμπη από τη Βουλγαρία. Καθίστε λίγο. Ναι, πρώτη χρονιά είναι, ναι. Πώς αισθάνθηκε εσύ και για ποιο λόγο έτσι το έκανε σε παγωμένα? Του πήγα έτσι, άμα πιάσω το Σταυρό, του πιάσω για το καλό. Άμα δεν το πιάνω, δεν πειράζει. Τι έχεις να ευχηθείς στον κόσμο? Να είναι καλά όλες, να έχουν υγεία και ό,τι επιθυμείτε.